και στο θέμα της ημέρας τώρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγα 24 ώρα πριν από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές 2021. Θα έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Σάβια Ορφανίδου, υποψήφια βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, για να συζητήσουμε μαζί της για το διακύβευμα φυσικά των βουλευτικών εκλογών, όπως και την επικαιρότητα. Κυρία Ορφανίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, αγαπητή Κωνσταντίνα. Χαιρετώ και εσένα και στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν με βλέπατε καλά. Ναι, σε βλέπουμε πάρα πολύ καλά, κυρία Ορφανίδου. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, είμαστε μόλις λίγες ώρες, αν μπορούσαμε να πούμε, πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Έχει φτάσει επιτέλους αυτή η κρίσιμη ώρα. Όμως θα θέλαμε, κυρία Ορφανίδου, να συζητήσουμε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα... Έχουμε δυστυχώς κάποιες αλληλοκατηγορίες και από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση εκατέρωθεν όσον αφορά αυτό το θέμα, ένεκα και των βουλευτικών εκλογών. Ποιο είναι το διακύβευμα για εσάς φέτος? Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πλησιάζουν το τέλος της εκλογικής διαδικασίας υπάρχει αυτή η όψιση του κλίματος, η οποία η αλήθεια είναι ότι και ως νέος άνθρωπος και ως πολίτης αυτής της χώρας με ενοχλεί λίγο, αλλά δεν έχουμε και επιλογή λόγω του ότι υπάρχει και αυτή κατά τη δική μας άποψη στην αντιπολίτευση, η οποία προσπαθεί να μηδενίσει τα πάντα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό, οφείλω να πω, και αφορά ξεκάθαρα την επόμενη μέρα και το μέλλον της κοινωνίας μας, των πολιτών μας, μετά και την έξοδο μας από αυτή την πρωτόχρονη πανδημία που βιώνουμε όλοι. Και πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα έτσι να τονίσω το γεγονός ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό να αυτοί που θα εκλεγούν την επόμενη μέρα στη Βουλή να είναι άτομα που θα είναι πρόθυμα να συνεργαστούν μεταξύ τους, να είναι πολιτικές δυνάμεις που θα έχουν υπευθυνότητα και σοβαρότητα για να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας τα σημαντικά νομοσχέδια που έρχονται και τις μεταρρυθμίσεις που έρχονται για να κάνουμε καλό για τον τόπο μας, για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, για να πάρουμε ένα βήμα πιο μπροστά την κοινωνία μας. Mm-hmm. Και ευελπιστώ ότι η Βουλή που θα δημιουργηθεί τη Δευτέρα θα είναι μια Βουλή σοβαρή, που να μπορεί να λαμβάνει αυτές τις σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις. Βεβαίως, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να σταθούμε όμως στην εξαγγελία των διάφορων. Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Μπορείτε να το παραλάβετε. Δεν ακούω. Λοιπόν, κυρία Ορφανίδου, όπως αναφέραμε, η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες, να σταθούμε σε αυτά τα σχέδια, έχει εξαγγείλει διάφορα σχέδια, κυρίως όσον αφορά κάποια κομμάτια που απαρτίζουν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Πείτε μας λίγο για αυτά. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει ένα μεγάλο και τεράστιο σχέδιο για να την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, που φαίνεται ότι οδεύουμε προς την έξοδο της πανδημίας, σιγά σιγά, σταθερά. Δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Έχουμε δρόμο ακόμη. Αλλά υπάρχει αυτή η βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την οποία με Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αντλήσουμε μέχρι 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχεται από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τα αναπτυξιακά έργα, τις μεταρρυθμίσεις, που είναι αυτές που θα βοηθήσουν την κοινωνία και τον τόπο μας να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά και αφορούν τα θέματα της πράσινης οικονομίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αφορούν θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αφορούν θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, θέματα υγείας. Είναι μέσα στα αναπτυξιακά έργα τα μεγάλα όσον αφορά το μακαρίο νοσοκομείο. Mm-hmm. Η μονάδα εντατικής νοσηλείας των νεογνών, οι πρώτες βοήθειες στο μακαρίο νοσοκομείο. Όλα αυτά τα έργα που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια για να αυξήσουμε την ποιότητα υπηρεσιών στους πολίτες και να την βελτιώσουμε αυτή την παροχή υπηρεσιών. Είναι θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, όπως ο βιολογικός σταθμός, διαχείριση αποβλήτων από κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Δυτικής Λευκοσίας. Είναι όλα αυτά που θα πάρουν στην τόπο μας την κοινωνία μας ένα βήμα πιο μπροστά. Και επίσης, πέρα από τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το σχέδιο αυτό, που το 1 δισεκατομμύριο είναι επιχορήγηση, είναι χορηγία, αλλά το άλλο είναι 230 εκατομμύρια περιθώριο δανεισμού, έχουμε να παίρνουμε και 1,4
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής, από το πρόγραμμα Θάλια, από το οποίο παίρναμε ήδη εδώ και χρόνια για να συγχρηματοδοτήσουμε κάποια αναπτυξικά έργα στην Κύπρο. Και επίσης έχουμε και το περιθώριο να αντλήσουμε μέχρι και 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις συμπράξεις, από ιδιωτικές επενδύσεις και από τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι κάτι που πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις συμπράξεις, αυτό το partnership, γιατί θεωρώ ότι είναι και το μέλλον. Μπορούμε να, αντλήσουμε πολλά κεφάλαια από ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο να δημιουργήσουμε αυτά τα αναπτυξιακά έργα σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας και να συνεισφέρει και ιδιωτικός τομέας, όχι μόνο ο κρατικός τομέας και από τον προϋπολογισμό μας και από τα συγχρηματοδοτούμενα. Mm-hmm. Φυσικά η αντιπολίτευση, η κυρία Ορφανίδου, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται επιτηδευμένα με αφορμή και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Εσείς πώς τους απαντάτε σε αυτό? Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει αυτή την ευκαιρία του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικός σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν είναι εμείς που το δημιουργήσαμε αυτό ξαφνικά. Έχει μήνες που ετοιμάζουμε, νομίζω έχει ένα χρόνο που ετοιμάζεται αυτό το σχέδιο αυθεντικότητας και ανάπτυξης από το Γραφείο Προγραμματισμού, τη Γενική Διευθύνσια, συγγνώμη, τη Υπουργείων Οικονομικών και άλλους φορείς. Και έχει μπει τεράστια δουλειά σε αυτό. Δεν είναι κάτι που εξαγγέλθηκε λόγω των εκλογών. Είναι κάτι που θα γινόταν έτσι ή αλλιώς. Mm-hmm. Και τώρα που βγαίνουμε σιγά-σιγά από την πανδημία και φαίνεται ότι οι επιδημιολογικοί μας δείκτες έχουν βελτιωθεί, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η ώρα να καταφέρουμε να χτίσουμε περισσότερο στην οικονομία μας, η οποία άντεξε, οφείλω να πω, μετά από 1,8 δισεκατομμύρια που έχει δώσει το κράτος στο ιδιωτικό τομέα για να κρατήσουμε και τις θέσεις εργασίας και να στηρίξουμε και τον εργαζομένο, να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις μας σε αυτήν την πρωτόγνωρη πανδημία. Οπότε θεωρώ ότι δεν αντιλαμβάνουμε από πού προέρχεται αυτή η στήρια αντιπολίτευση από την πλευρά των κομμάτων στην αντιπολίτευση. Είναι κρίμα, γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά την επόμενη μέρα να μας έβρει όλους ενωμένους για να μπορούμε να συνεργαστούμε και να περάσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που δεν κάνουν καλό. Όχι, δεν κάνουν καλό ούτε του δημοκρατικού σχεδιασμού, ούτε της κυβέρνησης, αλλά κάνουν καλό πάνω απ' όλα στον πολίτη, στην κοινωνία, στον καθένα από εμάς. Και είναι και σχέδια τα οποία επηρεάζουν όλους. Ο πρόεδρος ο ίδιος είχε καλέσει όλα τα κόμματα να συστρατευτούν, κυρία Ορφανίδου, ώστε να ψηφιστούν και να περάσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Πότε αναμένεται να δούμε άμεσα τα ωφέλη έτσι, στους πολίτες, εμείς να τα δούμε γενικότερα? Το σχέδιο έχει ήδη υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε να δούμε ποια από αυτά τα αναπτυξιακά έργα θα εγκριθούν και θα ξεκινήσουν και τα έργα στην Κύπρο, γιατί είναι και με βάση τον προϋπολογισμό μας. Πολλά από αυτά τα έργα υπάρχουν στο budget μας. Π.χ. αυτό που ανάφερα πριν για τη μονάδα νεαγνώσεων στο Μακαρίο Νοσοκομείο ή το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών ή την αναβάθμιση της γυναικολογικής μαστικής κλινικής, είναι ήδη έργα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό και θα παίρνουμε και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο που έχω αναφέρει πριν και το βιολογικό σταθμό στη Λευκοσία είναι και αυτό μέσα στον προϋπολογισμό. Άλλα έργα που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία ή την πράσινη ανάπτυξη πάλι υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά και θα παίρνουμε και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε εύχομαι πολύ σύντομα, μόλις καταφέρουμε να βγούμε προσφορές, να κατοκυρωθούν οι προσφορές και να αρχίσουμε να υλοποιούμε τα έργα, θα παίρνουμε και τη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Και βεβαίως να μην παραλείψουμε ότι επανεδιεκδικείται και μία θέση στην Βουλή. Είστε υποψήφια βουλευτής με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, κύριε Ορφανίδου. Θα θέλαμε να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Θέλω καταρχάς να πω ότι παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος πέρασε πολλά και περνά ακόμα πολλά και είναι με τις θυσίες του που έχουμε φτάσει ως εδώ σήμερα και το 2013 που ανακάμψαμε μετά από μια τεράστια οικονομική κρίση, αλλά και τώρα μετά που ανακάμψουμε σιγά σιγά μετά από μια τεράστια υγειονομική κρίση, νιώθω ότι και με τη δική μας συνεδρική καθοδήγηση αλλά και με τις θυσίες του λαού μας βγαίνουμε προς μια πιο θετική πορεία. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια θέλω να τονίσω τον ρόλο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είμαστε εκείνη η υπεύθυνη παράταξη που στα δύσκολα κάνει πράξεις αυτά που λέει και στηρίζει και τον εργαζόμενο και τον επιχειρηματία και όλη την κοινωνία γενικότερα. Νιώθω ότι δεν λαϊκίζουμε, δεν μιλούμε με συστήματα, αλλά μιλούμε μέσα από τις πράξεις που αποδεδειγμένα ήταν αυτές που μας έβγαλαν και από τις δύο κρίσεις μαζί με τις θυσίες του λαού
επαναλαμβάνω. Συνεπώς, θέλω να περάσω το μήνυμα ότι ένας ισχυρός δημοκρατικός συναγερμός την επόμενη μέρα των εκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία, γιατί θα μπορούμε πιο εύκολα να περνούμε και αυτά τα νομοσχέδια. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή βουλή και όχι μια βουλή Βαβέλ με πόσα κόμματα μέσα στη Βουλή. Όσον αφορά το δικό μου μήνυμα, νιώθω ότι και εγώ τα τελευταία 18 μήνες μέσα στη Βουλή έκανα πράξη τις υποσχέσεις που έδωσα και έβαλα το μικρό μου λιθαράκι για να βελτιώσω κάποια πράγματα όσον αφορά τις εξωσωματικές, τα χρήματα που παίρνουν οι γυναίκες που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το ιερό δικαίωμα στη μητρότητα. Έχω βάλει το λιθαράκι μου και στα οικονομικά, όσον αφορά το χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό, τώρα που ξεκινάει η θέση της εθνικής στρατηγικής. Έχω βάλει το λιθαράκι μου και στα θέματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων των ομάδων και πολλά άλλα θέματα που έχω αγγίξει όσον αφορά τα θέματα υγείας αλλά και του περιβάλλοντος, η προστασία των ζώων, η διαχείριση των αποβλήτων κτλ. Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω ακόμη περισσότερα μέσα από μια συλλογική προσπάθεια με άτομα που έχουν όρεξη και όραμα για να πάρουμε το φροντόπο μας ένα βήμα πιο μπροστά. Και καλό τους πολίτες να με έχουν και εμένα υπόψη τους. Είμαι το νούμερο 13, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ τυχερό αριθμό και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά τη Δευτέρα. Ίσως όμως να γίνει και ο τυχερός σας αριθμός, κυρία Ορφανίδου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς.